Χαίρετε. Ίσως να ακούγεται λίγο ξήμερο σε μια κοινωνία στην οποία η υπογεννητικότητα αποτελεί το κανόνα, να διερωτώμεθα πόσα παιδιά είναι ασφαλές να αποκτήσει μια γυναίκα. Η απάντηση είναι σαφώς περισσότερα από τα 2,1 που είναι ο αριθμός τέκνων που στατιστικά χρειάζεται να αποκτήσει κάθε γυναίκα προκειμένου να επιτευχθεί αναπλήρωση του πληθυσμού. Δηλαδή, προκειμένου να αντικατασταθούν οι άνθρωποι που πεθαίνουν. Σήμερα ο μέσος όρος τέκνων ανά γυναίκα είναι σαφώς χαμηλότερος και μειώνεται διαρκώς και αυτό αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Σε παλαιότερες όμως εποχές η πίεση στην οποία υποβάλλεται ο οργανισμός της γυναίκας μέσα από τις πολλαπλές κοιήσεις ως αποτέλεσμα είχε την έκθεσή της σε σοβαρούς κινδύνους. Το 1934 δημοσίευθηκε μελέτη στην οποία αναφέρθηκε ο όρος της επικίνδυνης πολιτόκου. Ο αγγλικός όρος ήταν «dangerous multipara». Ο συντάκτης της μελέτης αυτής, ονόματι Solomons, κατέληξε στο συμπέρασμα πως η υγεία και η ζωή ακόμα της γυναίκας τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο μετά τις 7 εγκυμοσύνες. Νεότερες μελέτες κατέβασαν το συγκεκριμένο όριο στις 5 κοιήσεις, διότι στατιστικά πέρα του όριου αυτού αυξάνεται σημαντικά η νεογνική νοσηρότητα και οι μευτικές επιπλοκές. Ο κατάλογος με τις ενδεχόμενες αυτές επιπλοκές περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναιμία, το διαβήτη, την υπέρταση, την αποκόλληση του πλακούντα, τον προδρομικό πλακούντα, την αιμορραγία μετάτοντο και το λόγο ατονίας της μήτρας, τη ρήξη της μήτρας, την εμβρυϊκή δυσχέρεια, τη μη αντιδραστικότητα του νεογνού μετάτοντο και το, δηλαδή το νεογνό παρουσιάζεται συχνά νοθρό και μη αντιδραστικό σε εξωτερικά ερεθίσματα και την αυξημένη πιθανότητα αναστολής της εξέλιξης του κετού που ονομάζεται δυστοκία με αποτέλεσμα τη κρύα καταφυγής σε κεσαρική τομή. Πάντως η παροχή μευτικής και νεογνικής φροντίδας από εξειδικευμένους γιατρούς σε κατάλληλες νοσοκομιακές δομές περιορίζουν εν πολλοίς τους κινδύνους αυτούς. Αν θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό, κάτω από το βίντεο θα βρείτε το σύνδεσμο στο σχετικό περιεκτικό άρθρο μας. Να είστε πάντα καλά. Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε βίντεο για την υγεία της γυναίκας, την υπογονιμότητα και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Για περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα επισκεφτείτε το site μας.